Από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι σήμερα, το post-COVID ιατρείο του νοσοκομείου Χανίων, με λειτουργία μόλις μία φορά την εβδομάδα, έχει εξυπηρετήσει 200 ασθενείς. Άνθρωποι που νόσησαν, αλλά κάποια συμπτώματα εξακολουθούσαν για εβδομάδες ή και μήνες, είχαν την ευκαιρία να εξεταστούν κλινικά και εργαστηριακά και να ελέγξουν τη λειτουργία των πνευμόνων τους, όπου η νόσος συχνά προκαλεί βλάβες. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεχτεί περί τα 200 ραντεβού και θέλαμε να απευθυνθούμε στους πολίτες. Το ιατρείο post-COVID συνεπικουρείται και από άλλες ειδικότητες και από καρδιολόγο και το συνδυάζουν και με ερευνητικό έργο. Εκτιμούμε ότι ένα διάστημα γύρω 45 με 50 ημέρες και μετά είναι ασφαλές για να έρθει κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού, να εξεταστεί στο ιατρείο COVID και να υπάρχει η αποτύπωση της κατάστασης πώς είναι ένα δίμηνο χοντρικά μετά την νόσησή του και φυσικά η παρακολούθησή του και αν χρειάζεται να γίνει κάτι συμπληρωματικό. Από την εξέταση ασθενών στο post-COVID ιατρείο, όπου γίνεται συνολική αποτύπωση της κατάστασης προκειμένου να αξιοποιηθεί και ερευνητικά, προέκυψαν στοιχεία που προκαλούν έκπληξη. Να σας πω ότι υπήρχαν άτομα τα οποία νόσησαν από COVID και τα οποία δεν είχαν εικόνα για την πραγματική κατάσταση της υγείας τους. Δηλαδή είχαμε διαβητικούς, νοσηλεύσαμε διαβητικούς, οι οποίοι ήταν πάνω από 10 χρόνια και οι οποίοι δεν το γνώριζαν. Και πάρα πολλά. Άρα τι θέλω να πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε εμάς, μπορούν να έρθουν στο post-COVID ιατρείο, που στελεχώνεται από εξαιρετικούς γιατρούς, για να μπορέσουν να γίνει μια, ας την πούμε, αποτύπωση της κατάστασης υγείας τους. Συνολικά στις κλινικές COVID του νοσοκομείου Χανίων έχουν νοσηλευτεί μέχρι σήμερα 1.700 ασθενείς. 60 παιδιά νοσηλεύτηκαν στην παιδιατρική COVID και 6 νεογνά. Με το σκληρότερο πανδημικό κύμα να είναι από το Δεκέμβριο και μετά. Από το Δεκέμβριο του 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2022. Μετά από 2 και πλέον χρόνια πανδημίας, οι νοσηλεία στην κλινική COVID του νοσοκομείου έπεσαν σε μονοψήφιο αριθμό.